αντιμετώπιση είναι τελείως διαφορετική. Υπάρχει η πρόθεση συνεργασίας και υποστήριξης, θα υπάρχει η παρουσία στο περίπτερο. Στις αδειοδοτήσεις που χρειάζονται, θεωρώ ότι δεν θα περιμένουμε την τελευταία μέρα για να πάρουμε τις άδειες όπως συνέβαινε στο παρελθόν στην Κόρινθο. Θα τις πάρουμε στην ώρα τους και γενικότερα θα υπάρχει μια θετική στάση και υποστήριξη από το Δήμο Βέλου Βόχας. Βεβαίως, ό,τι θέλετε, είτε αφορά το επιμελητήριο, είτε είναι γενικότερα θέματα, τρέχοντα ζητήματα. Κάνει δύο ερωτήματα, κύριε Πραγματικό, για το θέμα του νερού. Θεωρώ ότι το θέμα του νερού είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ανεπίτρεπτο οι πολίτες, οι δημότες του Δήμου Κορινθίων, να μην γνωρίζουν επίσημα από τη Δημοτική Αρχή αν το νερό της Βρύσης είναι πόσιμο ή όχι στα χωριά και την πόλη του Δήμου Κορινθίων. Είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε ο Δήμαρχος, είτε σαν Δήμαρχος είτε σαν Πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, γιατί είναι και Πρόεδρος στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης και Αποχέτευσης, έτσι, θα έπρεπε να δώσει την απάντηση στους δημότες. Γιατί προεκλογικά έλεγε στα διάφορα χωριά ότι το νερό είναι πόσιμο στυμφαλίας, μετεκλογικά βγαίνουν ανακοινώσεις από τοπικούς προέδρους που λένε ότι το νερό δεν είναι πόσιμο. Και εν τη αυτή περιπτώση οι δημότες έχουν το δικαίωμα, γι' αυτό και το ζήτησα, να γνωρίζουν εάν το νερό είναι πόσιμο από τη βρύση τους ή όχι. Καταλαβαίνω τη δυσκολία του Δημάρχου να απαντήσει σε αυτό, γιατί είχε πει αρκετά ψέματα προεκλογικά, τα οποία τώρα θα αποδειχθούν ότι είναι ψέματα και δεν είναι αλήθεια. Αλλά εν τη αυτή περιπτώση η δημόσια υγεία επιβάλλει και η ευαισθησία στη δημόσια υγεία να γνωρίζουν οι δημότες αν θα πίνουν ή δεν θα πίνουν το νερό από τη βρύση τους στην πόλη και τα χωριά. Και αυτό μόνο με επίσημη διαβεβαίωση, είτε με γραπτή αλλά εν υπόγραφη, γιατί το συνηθίζει ο Δήμαρχος και οι υπηρεσίες του να βγάζουν ανακοινώσεις ανυπόγραφες ή να μην δεσμεύονται κατηγορηματικά, να μιλάνε για διάφορα πράγματα, να περιγράφουν αν θέλετε μια κατάσταση, αλλά να μην δίνουν κατηγορηματική διαβεβαίωση. Είναι αποκλειστικά νερό στην Φαλία, στο νερό που είναι στον Άσο, το Λέχαιο, τα Λουτρά της Ωραίας Ελένης, τα Θήκια, το Αγγελόκαστρο, ναι ή όχι? Αυτή είναι η απλή απάντηση. Δεν είναι τίποτα το δύσκολο. Είναι αυτονόητο. Απάντηση δεν πήρα. Και τα δύο. Γιατί αν δεν είναι πόσιμο νερό στην Φαλία, δεν μπορεί να είναι πόσιμο νερό από γεωτρήσεις. Λοιπόν, και τα δύο. Θέλουν οι πολίτες και οι δημότες κατηγορηματική διαβεβαίωση. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που κατά καιρούς έχουν υποστηρίξει άλλες θέσεις, θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν όσα δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί στο θέμα και να ζητήσουν την ενημέρωση των δημοτών για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι το θέμα του νερού. Εγώ είχα πει και προεκλογικά, το λέω και τώρα, ότι δεν είναι μόνο θέμα υποψίας, είναι θέμα κοινής λογικής. Ότι είναι αδύνατον να χορηγηθεί πόσιμο νερό από τη στυμφαλία το καλοκαίρι φέτος σε την πόλη και στα χωριά. Είναι αδύνατον. Για μια σειρά από λόγους. Θέλετε την έλλειψη της επάρκειας στον αγωγό? Θέλετε την αδυναμία των αντλιών στη στυμφαλία? Θέλετε την ακαταλληλότητα του δικτύου? Τα είχαμε πει όλα αυτά. Για όλους αυτούς τους λόγους και μια σειρά από άλλους λόγους, είναι αδύνατον να υπάρχει πόσιμο νερό αποκλειστικά από τη στυμφαλία στην πόλη και στα χωριά του Δήμου Κορινθίων. Αλλά αυτό θα μας το πει η επίσημη, και πρέπει να το πει η επίσημη δημοτική αρχή, η οποία έχει προκληθεί κατ' επανάληψη, αλλά αποφεύγει να απαντήσει.